Η απεργία πραγματοποιήθηκε μετά από αδιέξοδο που κηρύχθηκε στις διαπραγματεύσεις αναφορικά με το αίτημα των 160 Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αστυνομικών, AMBP όπως αποκαλούνται, για εφαρμογή του ωραρίου που ισχύει για την Κυπριακή Αστυνομία και για την Αστυνομία των Βάσεων, SBA. Αίτημά τους είναι αντί 42 ώρες εβδομαδιαίως να εργάζονται μόνο 38. Στην απεργιακή συνέλευση δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθούν οι Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί και η συντεχνία τους, Τουρξέν. Μιλώντας στους απεργούς, ο εκπρόσωπος της ΕΚ εξέφρασε λύπη γιατί ούτε οι συντεχνίες ούτε τα μέλη τους δεν έτυχαν καμιάς ουσιαστικής βοήθειας από το Υπουργείο Εργασίας. Υπογράμμισε μάλιστα ότι ενώ οι βάσεις δεν αναγνωρίζουν το ρόλο του Υπουργείου ως μεσολαβητή, το Υπουργείο μετέχει σε κοινές συσκέψεις χωρίς να ασκεί καθόλου πιέσεις. Ο κ. Νικολαίδης κάλεσε το Υπουργείο, αφού δεν αναγνωρίζεται από τους Άγγλους, να μην ξαναπαρευρεθεί σε διαπραγματεύσεις, διότι αυτό πλήττει το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Γενική Συνέλευση των Απεργών, αφού επέκρινε την προσπάθεια του υποδιοικητή των Βάσεων για ματέωση της απεργίας, αποφάσισε την κήρυξη νέας 24ωρης προειδηπητικής απεργίας την 1η του Αυγούστου. Εξάλλου, εάν και η δεύτερη απεργία δεν επιφέρει κανέναν αποτέλεσμα, τότε μελετάται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συντεχνιών η κήρυξη παναπεργίας στις Βρετανικές Βάσεις.